Κέντρο τον κάμπο της Ηλίας και ακτίνα σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Κόρινθο, Αθήνα και άλλες περιοχές και το μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών που εξάρθρωσε η ασφάλεια Ήλιδας. Η έρευνα των αστυνομικών του τμήματος ασφαλείας Ήλιδας ξεκίνησε από τον περασμένο Νοέμβριο και ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών εξακριβώθηκε το modus operandi του κυκλώματος και σταδιακά έφτασαν στους δράστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 11 από τις 14 συλλήψεις έγιναν στην Ηλία, 2 στην Αθήνα και 1 στο Μεσολόγγι, ενώ ο συλληφθής εγκέφαλος του κυκλώματος διέμενε σε τοπική κοινότητα του κάμπου. Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία των διοκτικών αρχών, στην πάταξη της μάστιγας των ναρκωτικών, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξίαρχος Νικόλαος Κοτρονιάς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, Ταξίαρχος Απόστολος Μαρτζάκλης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, Αστυνόμος Β. Ιγνάτιος Τριανταφύλου, ενώ σε λεπτομέρειες της υπόθεσης αναφέρθηκε ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αμαλιάδας, Χρήστος Αλεξανδρόπουλος. Όπως τόνισε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται για μία ακόμη πολύ σημαντική υπόθεση που χειρέστηκαν με επιτυχία οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας και αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη συστηματική διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Αττικής. Συλλάβαμε συνολικά 14 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και ο 60χρονος αρχηγός της και κατασχέσαμε περισσότερα από 120 κιλά κάναβης αλλά και άλλες ναρκωτικές ουσίες πριν καταλήξουν σε τοξικομανίες. Η συνολική αξία των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέσαμε αλλά και των αυτών που διακινήθηκαν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, μετά από πολύμηνες μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες, κατάφεραν να αποδομήσουν πλήρως το εγκληματικό δίκτυο της οργάνωσης, συλλαμβάνοντας τα μέλη του πυρήνα της που βρίσκονται πίσω από την διακίνηση δεκάδων κιλών ναρκωτικών. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα το πιο ευαίσθητο κομμάτι του, αυτό της νεολαία μας, μέσω της καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας αναφέρθηκε στον επαγγελματισμό και την εργατικότητα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, που ήταν οι βασικοί συντελεστές, οι οποίοι οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Θέλω να τονίσω ότι ο πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, που τον εξαλείψαμε πλήρως, είχε ως βασικό συστατικό την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε διακινητές, οι οποίοι στη συνέχεια τις πουλούσαν σε μικρότερες ποσότητες στους τοξικομανείς. Το αρχηγικό σκέλος της οργάνωσης πουλούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, που έφταναν μέχρι και τα 5 κιλά κάναβης ανά περίπτωση, αποφεύγοντας να διαθέσει μικρότερες ποσότητες. Μόνο τους τελευταίους 4 μήνες διακριβώσαμε ότι είχαν διακινήσει τουλάχιστον 40 κιλά κάναβης. Στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την οργανωμένη εγκληματικότητα στην βάση της, αποδομώντας τα εγκληματικά δίκτυα που ενέχονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ο προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, Ιγνάτιος Τριανταφύλου, τόνισε ότι συνελήφθησαν σε Ηλία, Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία και Αττική συνολικά 14 συμμεδαπή μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 13 άνδρες ηλικίας 27 ως 69 ετών και μία 59χρονη, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται και ο 60χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Από την έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες με 2 ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται από τον Νοέμβριο του έτους 2018 είχαν συστήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον 60χρονο ημεδαπό, ο οποίος με 4 συλληφθέντες συγγενείς του αποτελούσαν το σκληρό πυρήνα της οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο σκληρός πυρήνας, έχοντας ως έδρα την Ηλία, πουλούσε μεγάλες ποσότητες κάναβης απευθείας σε διακινητές στη Δυτική Ελλάδα και την Αττική. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε στο πεδίο της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κυρίως της κάναβης σε περιοχές της Αττικής και της Δυτικής Ελλάδας, όπου τους τελευταίους 4 μήνες, όπως σας ανέφερε και ο κύριος Γενικός, διακινήθηκαν 40 κιλά κάναβης. Επιπλέον, οι δράστες είχαν συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους, όπως αρχηγός, διαχειριστές και διακινητές κάναβης, ενώ για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που άνοιγαν σε τρίτα πρόσωπα, κυρίως αλλοδαπούς. Πουλούσαν ποσότητες που έφταναν μέχρι τα 5 κιλά μόνο σε διακινητές, αποφεύγοντας να πραγματοποιούν απευθείας αγοροπολισίες σε τοξικομανείς. Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, παρουσία δικαστικών λειτουργών σε οικίες των συλληφθέντων αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρήκαν και κατέστησαν συνολικά 125 κιλά κάναβης, 162 γραμμάρια κοκαίνης, 114 γραμμάρια ηρωίνης, 5 πυροβόλα όπλα, από τα οποία 4 ήταν πιστόλια και ένα περίστροφο, 3 ηλεκτρονικές λειτουργικές σιγαριές ακριβίας, πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας 18.500 ευρώ, 145 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά τα κατεσχεμένα ναρκωτικά, επισημαίνεται ότι μεγαλύτερη ποσότητα και συγκεκριμένα περισσότερα από 102 κιλά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στον ομό Ηλίας. Εντοπίστηκαν σε δύσβατες αγροτοδασικές περιοχές της Ηλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τα κατεσχεμένα όπλα,
Επισημαίνεται ότι τα τρία πιστόλια και το ένα περίστροφο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε οικία και χώρο στάθμευσης 44χρονο διακινητή στην Αθήνα. Ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αμαλιάδας Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί αν ενέχονται και άλλα άτομα στην υπόθεση. Ενώ, όπως είπε, ο φερόμενος ως εγκέφαλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ανάλογα αδικήματα. Τα ίδια πρόσωπα έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν, κατά επανάληψη, τις υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών και τις υπηρεσίες ασφαλείας για παρόμοιες περιπτώσεις καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο πρώτος, ο αρχηγός, είχε εις βάρος του και δύο καταδικαστικές αποφάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών για 5 έτη, καλλιέργεια κάναβης πάλι στην περιοχή της Αττικής, και 12 έτη και 80.000 ευρώ πρόστιμο κάθριξη επίσης για καλλιέργεια κάναβης στην περιοχή του Αγρινιού.